Ορειβατικό σκι. Αυτό είναι το επενδυτικό project το οποίο στοχεύει να υλοποιήσει ο Δήμος Οροπεδίου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου. Ο χειμώνας στο Οροπέδιο Λασιθίου μπορεί να φέρει χρήματα στην περιοχή μέσω του βουνού, μέσω του χιονιού, μέσω του ορειβατικού καταφυγίου που υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα έχει πολύ καλές ιδέες. Ο Ορειβατικός Σύλλογος διαθέτει καταφύγιο ορειβατικό στα 1359 μέτρα στο Στροβίλι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 18 ορειβάτες. Εμείς εκεί πέρα πρέπει να σχεδιάσουμε κάποιες ασφαλείς διαδρομές για να μπορούν να κατεβαίνουν από το βουνό με ασφάλεια και να τους τις δείξουμε στον κάθε ορειβάτη που θέλει να κάνει ορειβατικό σκι, να γνωρίζει πώς θα κατέβει, από ποιο σημείο θα κατέβει με ασφάλεια. Ήδη εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί η επίμαχη πρόταση για χρηματοδότηση στο Leader ύψους 160.000 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη υποδομή του ορεινού καταφυγίου, μεταξύ αυτών η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού όπως No Mobile και άλλων αναγκαίων οχημάτων. Νομίζω στο 100% για να χρηματοδοτηθεί από το Leader. Η υποβολή θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άδειες. Σήμερα μιλήσαμε και με την ειδική υπηρεσία του ΕΟΤ για το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. Έχει δρομολογηθεί και αυτό. Προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιήσει μορφές σκι, ήπιου σκι, έτσι. Μην φανταστείτε τώρα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση με αγώνες ή τέτοια, χωρίς να επηρεάσουμε το περιβάλλον και την μορφολογία του εδάφους, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε παρεμβάσεις με μηχανήματα, να μπορούν να έρθουν να κάνουν σκι. Ένα ελεύθερο άθλημα που ο ορειβάτης ξεκινάει μόνος του, ανεβαίνει στο βουνό και μετά χρησιμοποιεί τα σκι του και κατεβαίνει. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των αθλητών σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Είναι μια καινούργια μορφή σκι και η οποία είναι... Μπορεί να αξιοποιηθεί κάλλιστα στα βουνά της Κρήτης. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Στεφανάκης, η ανακαίνιση επέκταση του σημερινού ορεινού καταφυγίου θα προσελκύσει σκιέρ και πολίτες, δίνοντας αναπτυξιακή όθηση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που λείπει από την περιοχή είναι τα χειμερινά σπορ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί εκεί ένας χώρος φιλοξενίας ορειβατών που θα έχει δραστηριότητες βουνού, δηλαδή σκι βουνού για πολύ εξειδικευμένο σπορ, snow kite, δηλαδή σκι με αετό, δραστηριότητες αναρρίχησης. Η ιδέα για την ανάπτυξη του ορειβατικού σκι ξεκίνησε το 2015, όταν Γάλλοι σκιέρ ξαναγήθηκαν στο ορεινό καταφύγιο, διαπιστώνοντας ότι η περιοχή προσφέρεται για σκι χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στο περιβάλλον και κλασικές πίσες σκι.